Πώς διαβάζουμε τις νότες στο πεντάγραμμα. Το πεντάγραμμα είναι το τετράδιο το οποίο χρησιμοποιούν οι μουσικοί. Πάνω στο πεντάγραμμα βάζουμε κυκλάκια τα οποία είναι οι νότες μας. Μπορούμε να βάλουμε νότες πάνω στις γραμμές, δηλαδή που να τις διαπερνούν οι γραμμές ή ενδιάμεσα. Έχουμε δηλαδή τις νότες στις γραμμές και τις νότες στα διαστήματα. Το τι όνομα παίρνει η κάθε νότα το ορίζει το κλειδί το οποίο υπάρχει αριστερά στο πεντάγραμμα. Τα πιο γνωστά κλειδιά είναι το κλειδί του Σολ και το κλειδί του Φα. Ας μιλήσουμε τώρα για το κλειδί του Σολ. Το κλειδί του Σολ ξεκινάει από την τρίτη γραμμή, κάνει ένα σαλιγκαράκι, πηγαίνει προς τα πάνω και μετά προς τα κάτω και σχηματίζεται. Λέγεται κλειδί του Σολ γιατί ονομάζει την δεύτερη γραμμή, εκεί από όπου ξεκινάει, Σολ. Αν ανέβουμε από την τρίτη γραμμή προς τα πάνω, μία στο διάστημα, μία στη γραμμή, μία στο διάστημα, μία στη γραμμή, έχουμε Σολ, Λα, Σι, Ντο, Ρε, και ούτω καθεξής. Και προς τα κάτω από την τρίτη γραμμή, στο πρώτο διάστημα έχουμε τη Φα, πριν έχουμε τη Μη, πριν έχουμε τη Ρε, η οποία κρέμεται κάτω από την πρώτη γραμμή, και έχουμε την Ντο, την κεντρική Ντο, η οποία βρίσκεται σε ένα μεγάλο πιάνο στο κέντρο, εκεί πέρα που κοιτάει ο αφαλός του πιανίστα. Αυτή είναι η κεντρική Ντο και γράφεται με μία βοηθητική γραμμή κάτω από το πεντάγραμμα. Άρα, ανεβαίνοντας από την Ντο, στο διάστημα το φανταστικό μεταξύ της βοηθητικής γραμμής και της πρώτης γραμμής, μετά έχουμε τη Ρε, στην πρώτη γραμμή έχουμε τη Μη, στο πρώτο διάστημα έχουμε τη Φα, στη δεύτερη γραμμή έχουμε τη Σολ, στο δεύτερο διάστημα τη Λα. Στην τρίτη γραμμή έχουμε τη Σι, στο τρίτο διάστημα τη Ντο. Στην τέταρτη γραμμή έχουμε τη Ρε, την ψηλή Ρε, και μετά έχουμε τη Μη, στο τέταρτο διάστημα. Στην τελευταία γραμμή πάνω έχουμε τη Φα, και πάνω-πάνω, αυτή που ακουμπάει στην πάνω-πάνω γραμμή, είναι η Σολ. Μετά έχουμε τις λίγες ακόμα νότες με βοηθητικές γραμμές. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε βοηθητικές γραμμές και δεν είναι απλά εξάγραμμο ή εφτάγραμμο ή εντεκάγραμμο, είναι γιατί το μάτι μας μπορεί να ξεχωρίσει σε ποιο διάστημα βρίσκεται ανάμεσα στα τέσσερα διαστήματα ή στις πέντε γραμμές. Αν γεμίζαμε κι άλλες γραμμές, μετά θα έπρεπε να φάμε πάρα πολλή ώρα και να μην καταλαβαίνουμε σε ποιο διάστημα είναι, αν είναι στο 8ο ή στο 9ο. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τις βοηθητικές γραμμές, οπότε βλέπουμε πρώτη βοηθητική, έχουμε τη Λα. Αυτή που είναι πάνω από την πρώτη βοηθητική, ακουμπάει στην πρώτη βοηθητική, είναι η Σι, και μετά αυτή που διαπερνέται από την δεύτερη βοηθητική είναι η πάνω Ντο. Συνεχίζει με την ίδια λογική, δηλαδή ανεβαίνουμε τις νότες Ντο, Ρε, Μι, Φα, Σολ, Λα, Σι, Ντο και τις κατεβαίνουμε Ντο, Σι, Λα, Σολ, Φα, Μι, Ρε, Ντο. Μία στη γραμμή, μία στο διάστημα, μία στη γραμμή, μία στο διάστημα. Αν θέλουμε να βάλουμε αλλοιωμένη νότα πάνω στο πεντάγραμμο, γράφουμε πρώτα την αλλίωση, δηλαδή την δίεση ή την ύφεση ή τη διπλή δίεση ή τη διπλή ύφεση, αριστερά από τη νότα. Η κάθε νότα μας δίνει δύο πληροφορίες. Η μία πληροφορία αφορά το όνομά της, δηλαδή πόσο ψηλά είναι στην μελόντικα ή σε οποιοδήποτε όργανο παίζουμε. Και η δεύτερη πληροφορία είναι ο ρυθμός της, δηλαδή πόσο διαρκεί το σχήμα της.
Άρα έχουμε διαφορετικά σχήματα τα οποία δηλώνουν διαφορετικό ρυθμό. Για το ρυθμό θα μιλήσουμε σε άλλο βίντεο αναλυτικά. Αυτό όμως που θέλω να καταλάβετε είναι ότι μία νότα μπορεί να πάρει οποιοδήποτε σχήμα. Δηλαδή, μπορεί να είναι λευκή, να είναι μαύρη με ένα μπαστούνάκι, μπορεί να είναι λευκή με ένα μπαστούνάκι, μπορεί να είναι μαύρη με μπαστούνάκι και δύο σημεούλες. Το όνομά της το παίρνει μόνο από το αν βρίσκεται σε διάστημα ή σε γραμμή και σε ποια γραμμή ή διάστημα βρίσκεται. Οι νότες στο κλειδί του φα έχουν την ίδια λογική. Όμως δεν είναι ακριβώς ίδιες με το κλειδί του σολ. Το κλειδί του φα ονομάζει φα την τέταρτη γραμμή. Αυτή την οποία περικυκλώνει με αυτές τις δύο μπιλίτσες. Έτσι, ανεβαίνοντας διατονικά, δηλαδή το ένα όνομα μετά το άλλο, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, έχουμε και τις υπόλοιπες νότες μας. Έτσι, ξεκινώντας από τη φα που είναι η τέταρτη γραμμή, πάμε σολ στο τελευταίο διάστημα, λα στην πέμπτη γραμμή, σι στη νότα που ακουμπάει πάνω στο πεντάγραμμο και ντο στην πρώτη βοηθητική γραμμή πάνω από το κλειδί του φα. Αυτή είναι η νότα που βρήκαμε κάτω από το κλειδί του σολ. Είναι η νότα ντο, η κεντρική ντο που βρίσκεται στη μέση του πιάνου και συνήθως είναι και μέσα στη μέση της μελόντικας.